αναστέλλεται τελικά, για να αλλάξουμε τώρα θέμα, για 2 χρόνια η κατεδάφιση των παραπηγμάτων στο Δέλτα του Εύρου. Αυτό προέκυψε μετά από επικοινωνία του βουλευτή Πασόκ Εύρου Γιώργου Ντόλιου με τον Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Σταμάτη και τον αρμόδιο Υπουργό τον κύριο Καλαφάτη, καθώς εισάγεται ειδική διάταξη στο υποσυζήτηση σχέδιο νόμου, με την οποία περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα και τα παραπήγματα του Δέλτα του Εύρου. Ο πρώην υφυπουργός τόνισε πως η λύση που πρότεινε και πάνω στην οποία εργαζόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό ήταν η επίτευξη αναστολής της απόφασης κατεδάφησης των καλυβών έως ότου βρεθεί μια μόνιμη λύση. Οι προσπάθειες που καταβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο βουλευτής του Πασόκ στον Εύρο, Γιώργος Ντόλιος, για την υπόθεση που αφορά στις καλύβες του Δέλτα του Εύρου, ώστε να βρεθεί χρυσή τομή, με γνώμονα την ομιμότητα, φαίνεται πως απέδωσαν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Μετά από επικοινωνία του κυρίου Ντόλιου με τον Υπουργό Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη και τον αρμόδιο Υπουργό Σταύρο Καλαφάτη, εισάγεται ειδική διάταξη στο υποσυζήτηση σχέδιο νόμου, με την οποία περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα και τα παραπήγματα του Δέλτα του Εύρου. Εξέλιξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή για 2 χρόνια της κατεδάφησης των καλυβών. Ψάχναμε τρόπο να βρούμε μια νομική φόρμουλα για να σταματήσει η διαδικασία των κατεδαφίσεων, η νομική διαδικασία στην ουσία, γιατί οι κατεδαφίσεις δεν επρόκειτο να γίνουν, για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι που να απαντήσουμε οριστικά στο πρόβλημα. Πατήσαμε στην απόφαση για την κατασκευή των 5 παραπηγμάτων και η απόφαση θα είναι με βάση το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα, αναστολή για 2 χρόνια της κατεδάφισης τους εν ώψη της κατασκευής παραπηγμάτων που θα εξυπηρετούν το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΔΕΛΤΑ. Υπάρχει μια διατύπωση η οποία εντάσσει και το ΔΕΛΤΑ του Εύρου μέσα στις διατάξεις του νομοσχεδίου που θα ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Για να είμαι 100% βέβαιος, την άλλη εβδομάδα θα είμαι παρόν στην Ολομέλεια για να δω ακριβώς τη διάταξη αν χρειαστεί. Να σας πω ότι υπήρξε, για να γίνει αυτό, υπήρξε επικοινωνία με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κ. Σταμάτη, ο οποίος από την αρχή στάθηκε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, πολύ συστηματικά θα έλεγα. Με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κ. Καλαφάτη, ο οποίος μου τηλεφώνησε σήμερα το πρωί, και βεβαίως με τον εισηγητή του Πασόκ, τον βουλευτή, τον κ. Γκόγκα, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα της διατύπωσης εκ του σύνεγγης και από χθες ακόμη. Ο βουλευτής του Πασόκ υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει μια γενικότερη τακτοποίηση της κατάστασης στο ΔΕΛΤΑ, ώστε να είναι προσβάσιμο από όλους και να λειτουργεί τελικά αναπτυξιακά για όλη την περιοχή. Στόχος του βουλευτή είναι ό,τι γίνει να γίνει με βάση την ομιμότητα, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της ύπαρξης των καλυβών στο ΔΕΛΤΑ, αλλά με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Μπορούν να είναι απολύτως ανακουφισμένοι πλέον, δηλαδή 99,999% δεν υπάρχει θέμα, σταματάνε και τα διοικητικά πρόστιμα κτλ. Ενευθέτω χρόνο μόλις δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και θα έλεγα ότι ένα θέμα που πρέπει να δούμε είναι τις πολεοδομικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν. Κάποιες από αυτές έχουν πάει στην εφορία, αφορούν 12 καλύβες που είναι από βορειότερα του φράγματος. Κάποιες από αυτές δεν έχουν πάει στην εφορία. Νομίζω ότι υπάρχει πλέον στέρεο νομικά έδαφος να ανακληθούν και αυτά τα πρόστιμα. Μάλιστα, θα μείνουμε στο θέμα για λίγο ακόμα, διότι αξίζει να μάθουμε πώς οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Δέλτα του Εύρου υποδέχτηκαν αυτή την είδηση, αυτή την τελευταία εξέλιξη. Μαζί μου φυσικά είναι ο κύριος Γιώργος Αποστόλου.